Είναι μια ξεχωριστή μέρα για το γήπεδο, για το στάδιο Κώστας Μπακλατζής της Βάρης. Φιλοξενούμε μεγάλες μορφές του ελληνικού αθλητισμού, του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού το Σαργκάνη, τον Παναγιώτη, τον Γελισίδη και πολλούς ακόμα, οι οποίοι έχουν γράψει με χρυσές γράμματα το όνομά τους στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Μια εκδήλωση η οποία συνδιοργανώνεται από την UNESCO Νοτιών Προαστίων για τον εορτασμό της Εθνικής ημέρας εκγύμνασης γυμναστηρίων και γυμναστών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε όλη τη δέουσα προσοχή, υπό την έννοια ότι η εκγύμναση και η φυσική μας κατάσταση έχει να κάνει σχέση όχι μόνο με το ευζήν, αλλά κυρίως με το ζήν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διδάσκουμε τα παιδιά μας, να μετέχουμε και εμείς οι ίδιοι ανεξαρτήτως ηλικίας σε αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μέσα στην ζωή μας μία ευεξία και μία διάθεση για ζωή. Αυτό σημαίνει αθλητισμός. Και ένα μήνυμα στους πολίτες του Δήμου για τις νέες εγκαταστάσεις, αν πρόκειται να γίνουν, μιας και είδαμε ότι πρόσφατα ανακοινήθηκε και το γήπεδο του Άρη Βούλας, όπως και τα αποδυτήρια. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Συνεχίζουμε την ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων αθλητισμού της περιοχής. Δημιουργούμε και νέες. Προσπαθούμε τις γερασμένες εγκαταστάσεις να τις φέρουμε στο σήμερα. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα στο γήπεδο του Αστέρα Βάρης, στη Βάρη. Το γήπεδο έχει ανακαινιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συνεχίζουμε όμως, έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία του νέου στεγάστρου, του ηλιακού στεγάστρου, το οποίο έχει μελετηθεί ήδη και είμαστε στη διαδικασία για την εξέβρεση χρηματοδότησης και τη δημοπράτηση του έργου. Όπως επίσης το στάδιο πλέον έχει καταστεί λειτουργικό, φιλοξενεί διεθνείς αγώνες κάθε καλοκαίρι, τα δρόμια. Ο φωτισμός του σταδίου έχει επικαιροποιηθεί. Ο στίβος αλλά και το τερέν, το ποδοσφαιρικό, βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Το γυμναστήριο φτιάχτηκε φέτος καινούριο από την αρχή και προσπαθούμε όλη η εγκατάσταση αυτή και όχι μόνο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση για τα παιδιά μας, γιατί όταν θες να φτιάξεις ένα γήπεδο σημαίνει ότι προσελκύεις, φτιάχνεις μια εκκλησία αν μου επιτρέπετε, ένα κατηχητικό να προσελκύσεις τα μικρά παιδιά τα οποία πρέπει να έρθουν στον αθλητισμό για να μην έχουν άλλου είδους κελεύσματα τα οποία μπορούν να τους δημιουργήσουν σύγχυση στις ευαίσθητες ηλικίες της προεφηβείας και της εφηβείας. Μια ευχή στον κόσμο του Αστέρα Βάρης και τι περιμένετε, μιας και η ομάδα σε μερικές μέρες πρόκειται να ξεκινήσει η ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Αστέρας Βάρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα με τη δική της ιστορία, με το δικό της κόσμο. Την αγκαλιάζουμε ως Δημοτική Αρχή και θεωρούμε ότι προσφέρει μια θετική υπηρεσία στην πόλη και στους κατοίκους της, στα παιδιά, τους δείχνει τι είναι αθλητισμός και τι είναι πρωταθλητισμός. Στεκόμαστε λοιπόν στο πλάι της και ευελπιστούμε να συνεχιστεί αυτή η άοκνη προσπάθεια των ανθρώπων που την υποστηρίζουν, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοίκησης του Σωματείου, των προπονητών αλλά και των παιδιών που στελεχώνουν τις ομάδες και τις ακαδημίες, ούτως ώστε αυτή η καταξίωση αθλητική που είναι η επίτευξη του στόχου της ανόδου στην επόμενη εθνική κατηγορία να καταστεί δυνατό και εφικτό πάντα στα πλαίσια της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της ομάδας, η οποία είναι το ζητούμενο σε κάθε χρονιά που περνάει.